Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πολύ εύστοχα, ο σύντροφος πρόεδρος είπε ότι ζούμε σε πρωτόγνωρους καιρούς. Περιέγραψε τους καιρούς οικονομικής κρίσης που έχουν μετατρέψει και σε κρίση δημοκρατίας για τον τόπο που θέλει να επέρεται ότι γέννησε τη δημοκρατία. Καιρούς που η εξουσία επιλέγει να αλλάξει ακόμα και το νόημα των λέξεων προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της. Καιρούς κατά τους οποίους το ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας και υποδομών βαφτίζεται ξεδιάντροπα αξιοποίηση. Αξιοποίηση του ελληνικού. Αυτές τις τρεις λέξεις παπαγαλίζουν οι του κυβερνητικού στρατοπέδου, επιχειρώντας, όπως σε τόσα άλλα, να παρουσιάσουν ως μονόδρομο μια περίπτωση που από μόνη της συμπυκτώνει τον τρόπο άσκησης εξουσίας εκ μέρους του σαμαροβενιζελισμού. Προς όφελος ημετέρων οικονομικών συμφερόντων και με όρους αδιαφάνειας και μυστικότητας. Μακριά από δημοκρατικό έλεγχο, μακριά από κοινωνικό έλεγχο, η δικοματική αυτή κυβέρνηση λαμβάνει αποφάσεις με τεράστιο περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό κόστος για τα πολλά εκατομμύρια συμπολίτες μας, κατοίκους του Λεκανοπεδίου. Φίλες και φίλοι, συμπολίτες και συμπολίτισσες, συντρόφισσες και σύντροφοι, γιατί ξέρουμε με ποιους κάναμε αυτούς τους αγώνες εδώ και χρόνια. Η περίπτωση του ελληνικού δεν είναι τυχαία. Η περίπτωση του ελληνικού είναι κορυφαία. Όχι μόνο γιατί ξεπουλιέται, αλλά γιατί στην πραγματικότητα και ήδη εξηγήθηκε επαρκώς, δορίζεται. Δορίζεται αυτό που πολύ ορθά μας θύμισε η συντρόφισσά μας η Νάντια, έχει χαρακτηριστεί από τρεις πρωθυπουργούς. Όχι από τον Χρήστο τον Κορτζίδη ή τον Θοδωρή τον Δρίτσα. Από τρεις πρωθυπουργούς ως το μεγαλύτερο μητροπολιτικό πάρκο της Ευρώπης. Και που εμείς ξέρουμε, και γι' αυτό το υπερασπιζόμαστε, ότι είναι το καλύτερο παραθαλάσσιο οικόπεδο της Ευρώπης. Οι συνθήκες όμως, οι οποίες και κάτω από τις οποίες και στις οποίες επιχειρείται αυτό το ξεπούλημα, είναι νομικά έολες. Γι' αυτό έκανα για ξεδιάντροπο τρόπο πριν αναφορά. Γιατί ο διαγωνισμός υποβολής προσφορών στερείται νομιμότητας. Και εξηγούμε, προχθές μόλις, δεν έχει στεγνώσει το μελάνι στο τυπογραφείο, ανέφεραν οι εφημερίδες ότι πλέον στον διαγωνισμό για το ελληνικό παρέμενε εν γνώση του ΤΑΙΠΕΔ. Εν γνώση του ΤΑΙΠΕΔ μόνο μία προσφορά. Αυτή ενός πολύ συγκεκριμένου ελληνικού ομίλου. Και τούτο γιατί η μεν Ισραηλινή εταιρεία δήλωσε ότι αποσύρεται, η δε Βρετανική ζήτησε επιπλέον παράταση 4 μηνών για την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών. Με άλλα λόγια, γίνεται λόγος για έναν διαγωνισμό με έναν διαγωνιζόμενο. Με μία προσφορά. Σωστά υπόθηκε από τούτο το βήμα ότι δεν πρόκειται για διαγωνισμό, πρόκειται για άγωνο διαγωνισμό. Φίλες και φίλοι, σήμερα με το πρόσχημα της ανάπτυξης εντός πολλών εισαγωγικών, αυτά που βάζουμε εμείς για την κυβέρνηση στην ανάπτυξη την εννοεί διαφορετικά, ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Βενιζέλος, οι τεχνοκράτες υπουργοί του και το μακρύ του χέρι που είναι το ΤΑΙΠΕΔ βρίσκονται κυριολεκτικά στο παραπέντε από το να διαπράξουν ένα οικονομικό έγκλημα, ένα περιβαλλοντικό σκάνδαλο και ένα πολεοδομικό τερατούργημα. Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Οικονομικό σκάνδαλο. Ετοιμάζονται να αξιοποιήσουν ή να ξεπουλήσουν για μας, όπως όλα δείχνουν, έναντι πινακίου φακής, δηλαδή έναντι μόλις 500 εκατομμυρίων ευρώ, μια έκταση που μόλις πριν από 3 χρόνια
αξιολογούνταν από το Υπουργείο Οικονομικών, όχι από τον Αλέξη τον Τσίπρα ή τον Γιάννη Δραγασάκη, σε 5 δις. Και σήμερα, μόλις σε 1,27. Το δε τίμημα θα καταβληθεί σε βάθος χρόνου 15ετίας. Αυτό λοιπόν το εξευτελιστικό τίμημα αντιβαίνει ακόμα και το καταστατικό του ΤΑΙΠΕΔ. Και διαβάζω για εκείνα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που θεωρούν ότι ερμηνεύουμε εδώ, που θεωρούν ότι δημαγωγούμε και λαϊκίζουμε μέσα από το καταστατικό του ΤΑΙΠΕΔ, όπου αναφέρεται ότι αποκλειστική αποστολή του Ταμείου είναι να μεγιστοποιήσει την αξία που θα αποφέρει στο ελληνικό δημόσιο η αξιοποίηση ή και η πώληση των στοιχείων του ενεργητικού του. Και σαν να μην έφτανε το εξευτελιστικό τίμημα, το δημόσιο θα πρέπει να επιβαρυνθεί σημαντικά με την κατασκευή υποβοηθητικών έργων, όπως η κατασκευή δικτύων, σταθμών ενέργειας, η υπογειοποίηση της λεωφόρου Ποσειδώνας. Χωρίς να ξεχνάμε το κόστος μετεγκατάστασης φορέων που στεγάζονται σήμερα σε υποδομές και τις οποίες ακούσαμε του παλιού αεροδρομίου και το οποίο πάλι θα πληρώσει το δημόσιο. Η συνολική λοιπόν επιβάρυνση του δημοσίου υπερβαίνει για την ώρα τα 2 δις. Με άλλα λόγια, το δημόσιο είναι χαμένο οικονομικά 2 φορές. Είναι διπλά οικονομικά χαμένο. Γιατί και λίγα θα εισπράξει και θα κληθεί να βάλει και από την τσέπη του σε μία ιδιωτική επένδυση. Περιβαλλοντικό έγκλημα. Γιατί η κυβέρνηση και τα ΙΠΕΔ ετοιμάζονται να τσιμεντοποιήσουν. Γιατί μόνο για τσιμεντοανάπλαση μπορούμε να μιλάμε όταν ακούμε σχέδια ανάπτυξης από μέρους της σημερινής κυβέρνησης, το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού. Χωρίς καν να διασφαλίζουν ότι τα 2.000 στρέμματα πρασίνου που προβλέπονται θα γίνουν δημόσιο πάρκο υψηλού πρασίνου. Το πώς δεν θα διαμορφωθεί αυτό το πάρκο το αφήνουν που άλλου στις διαθέσεις των επενδυτών. Εκείνο όμως που είναι σαφές είναι ότι θα εκμεταλλεύονται το ελληνικό και την παραλία του Αγίου Κοσμά για τα επόμενα 99 χρόνια. Συμφέρουσα επιλογή. Και τέλος, ένα οικοδομικό και πολεοδομικό τερατούργημα, το οποίο με όρους πλήρους αδιαφάνειας εξυπηρετεί τη λογική της εκχώρησης δημόσιας περιουσίας με όρους ξεπουλήματος και τσιμεντοποίησης. Και μάλιστα ένα τερατούργημα από το οποίο το ιδιωτικό συμφέρον δεν ρισκάρει τίποτα, ως συνήθως από το 1974 έως σήμερα. Έχει μόνο να κερδίσει και μάλιστα να κερδίσει πολλά. Και τούτο γιατί το ΤΑΙΠΕΔ έχει επιβάλει σιγία συρμάτου με τη λεγόμενη ρήτρα εμπιστευτικότητας, ώστε ο ανάδοχος του έργου θα θεωρηθεί ότι έχει καλύψει τις υποχρεώσεις του περιοριζόμενο στην κατασκευή υποδομών στο 30% της παραλιακής έκτασης του ακινήτου ή εναλλακτικά στο 30% του πρώην αεροδρομίου. Και βέβαια, κανέναν από εμάς και πολλούς χιλιάδες και εκατομμύρια εν τέλει Έλληνες και Ελληνίδες δεν ξαφνιάζει από τη στιγμή που το εγχείρημα της εχώρησης δημόσιας περιουσίας εξυπηρετεί τη λογική της αποκρατικοποίησης και όχι εκείνη της ανάπτυξης που εμείς βάζουμε πολλά εισαγωγικά. Αλλά, φίλες και φίλοι, συμπολίτες και συμπολίτησες, η πρόκληση της κυβέρνησης και του ΤΑΙΠΕΔ δεν σταματά εδώ. Έχει και συνέχεια. Παράλληλα, και αυτό είναι πολύ κρίσιμο, κυβέρνηση και ΤΑΙΠΕΔ επιχειρούν να δέσουν τα χέρια της επερχόμενης κυβέρνησης. Και επειδή η επερχόμενη κυβέρνηση, που δεν είναι απλά πιθανό, είναι εφικτό και θα το κατορθώσουμε, θα είναι μια κυβέρνηση της αριστεράς, με πρωθυπουργό τον Αλέξη τον Τσίπρα, μια κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, εμείς δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Ξέρετε, μόλις τις προάλλες, με τη γνωστή και αντιδημοκρατική μέθοδο των τροπολογιών σε άσχετα νομοθετήματα, πέρασε από τη Βουλή σε νομοσχέδιο για τον ΕΟΠΗ, διάταξη σύμφωνα με την οποία το δημόσιο
θα συνυπογράφει με το ΤΑΙΠΕ τις συμβάσεις και θα είναι υπόλογο το δημόσιο για τις όποιες καθυστερήσεις στην επένδυση. Μόλις πριν λίγες ώρες από το σημερινό συναπάντημά μας, το Υπουργειακό Συμβούλιο συμπλήρωσε το απικιακό πλαίσιο με νέα απόφασή του που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ. Και αφορά, λέει, τις καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις όχι παράνομες, αλλά καθυστερήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή εκ μέρους του Δημοσίου της υπάρχουσας νομοθεσίας. Με άλλα λόγια, αν οι δημόσιες ελληνικές υπηρεσίες, όπως η πολεοδομία ή η αρχαιολογική υπηρεσία αρχαιοτήτων, επιχειρήσουν να εφαρμόσουν τους νόμους, την ισχύουσα νομοθεσία, τότε το δημόσιο, εμείς όλοι δηλαδή, οι φορολογούμενοι πολίτες και το ΤΑΙΠΕΔ, θα πρέπει να αποζημιώσουν τους επενδυτές για την καθυστέρηση της επένδυσής τους. Ρωτάμε, τι είναι αυτό αν όχι πρόκληση σε παρανομία? Ξαναρωτάμε, τι είναι αυτό αν όχι ένας εξευτελιστικός όρος που αντιβαίνει κάθε έννοια δημοσίου συμφέροντος? Ξαναρωτάμε, τι είναι αυτό αν όχι πλήρης παράδοση στη βούληση των ιδιωτικών συμφερόντων σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος? Ρωτάμε, τι είναι αυτό αν όχι ομοιρία του δημοσίου στο σχήμα που θα επιλεγεί? Τι είναι αυτό αν όχι ομολογία για το είδος και το περιεχόμενο της δικής τους πάντα ανάπτυξης που επιθυμεί αυτό το υβρίδιο μνημονιακής εξουσίας για τον τόπο? Μιας ανάπτυξης πλήρως εξαρτημένης και απόλυτα υποταγμένης στα ιδιωτικά συμφέροντα, που εκχωρεί δημόσιες υποδομές και δημόσια περιουσία για ψίχουλα, σε βάρος πάντα του δημοσίου συμφέροντος, σε βάρος των πολιτών, σε βάρος των εκατομμυρίων ανθρώπων του Λεκανοπεδίου Αττικής, εκατομμυρίων ανθρώπων που τα σχέδια αυτά τους στερούν την ανάσα, τους στερούν τη ζωή, τους στερούν το μέλλον. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, συμπολίτες και συμπολίτισσες, αυτό το μουντό, σκοτεινό μέλλον που άλλοι επιχειρούν να σφραγίσουν πριν από εμάς, για εμάς, αλλά για το δικό τους συμφέρον, δεν αποτελεί νομοτέλεια. Και το αποδεικνύεται σήμερα εδώ και τόσα χρόνια που με πείσμα, συνέπεια και σταθερότητα δεν έχετε επιτρέψει να πουληθεί το ελληνικό. Η Περιφέρεια Αττικής μπορεί να είναι ένα σοβαρό εργαλείο μιας άσκησης διαφορετικής πολιτικής, μιας άσκησης διαφορετικής επιλογής για το ελληνικό, για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο. Όχι στην κατεύθυνση που αποφάσισε μερικές μέρες πριν η πλειοψηφία και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου, δίνοντας το πράσινο φως στο ρυθμιστικό σχέδιο, που προβλέπει ελάχιστα στρέμματα πρασίνου έναντι των 6.300, χωρίς μάλιστα να τα ορίζει ως πράσινο, ως υψηλό πράσινο. Η Περιφέρεια λοιπόν Αττικής, με την πολιτική βούληση, χρησιμοποιώντας ευρωπαϊκά προγράμματα, μπορεί να προωθήσει μία πρόταση που δεν φτιάχτηκε από κομματικά επιτελεία, που δεν υπηρετεί εργολαβικά συμφέροντα, που δεν έντυσε απλά ηλουστρασιών προγράμματα των προηγούμενων αυτοδιοικητικών εκλογών, αλλά που έγινε από ανθρώπους που πονούν την περιοχή, από επιστήμονες που πάλεψαν για αυτήν, άνθρωποι όπως ο Γιάννης ο Μπανιάς, και του το χρωστάμε και παίρνουμε τη σκυτάλη. Και είναι μια λύση, όπως αρέσει στο Θοδωρή τον Δρίτσα και στον Νίκο τον Μπελαβίλα να λένε, αναγκαία, εφικτή και φτηνή. Αλλά είναι για μας, είναι για τους πολίτες του Λεκανοπεδίου. Δεν είναι για κανενός είδους εργολαβικά συμφέροντα, δεν είναι για κανενός είδους εταιρείες συμμετέρων. Είναι μια πρόταση που νομίζω ότι και η Νάντια και εγώ την αδικούμε, αφού δεν μπορούμε στη λεπτομέρειά της να την παρουσιάσουμε σήμερα εδώ. Μα που οι περισσότερες και οι περισσότεροι από εμάς σήμερα εδώ την ξέρουμε πολύ καλά.
Είναι μια πρόταση υλοποίησιμη μέσω της επανάχρησης του τεράστιου αριθμού κτηρίων και της αξιοποίησης των υπαρχουσών λειτουργιών και χρήσεων. Χρήσεων ήπιων, ελκυστικών, ανταποδοτικών, συμβατών με το πάρκο που ξέρουμε ότι καλύπτουν τη βιωσιμότητά του, όπως προτείνει η μελέτη των Δήμων και του Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Χρήσεων που σχετίζονται με τη ζωή μας, με τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την έρευνα, την εκπαίδευση, την πρόνοια, την αναψυχή, τη διοίκηση, τις υπηρεσίες, το τοπικό εμπόριο. Μένειες ξεχασμένες για την κυβέρνηση, μένειες που θυσιάζονται στα εργολαβικά συμφέροντα που τους στηρίζουν, αλλά αυτή τη στιγμή μετράν τις μέρες τους. Μια λύση, φίλες και φίλοι, που θα δώσει πραγματική ανάσα στις μελλοντικές γενναίες και δεν θα τις πνίγει, όπως αυτή για την οποία τους προετοιμάζουν και μας προετοιμάζουν οι τσιμεντένιες υλοποιήσεις τους στα φαρανοϊκά τους έργα. Όμως, για να υλοποιηθεί αυτή η κρίση, δεν αρκεί η κινητοποίηση ενός κόμματος. Δεν αρκεί η κινητοποίηση κάποιων δημάρχων. Δεν αρκεί η δέσμευση από τον αυριανό πρωθυπουργό. Δεν αρκεί ένας φορέας, δεν αρκεί μια ομάδα πολιτών. Χρειάζεται η οργανωμένη δράση της κοινωνίας, των πολιτών, των φορέων, των θεσμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, η συσπήρωση εν τέλει όλων μας σε ένα κοινό μέτωπο. Γιατί, φίλες και φίλοι, και το ξέρουμε όλοι καλά, το ελληνικό με τη μορφή Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου μπορεί να γίνει ευκαιρία για το λεκανοπέδιό μας, αλλά και για τη χώρα ολόκληρη. Μέσα από την προώθηση ενός νέου προτύπου ανάπτυξης, ενός διαφορετικού μοντέλου ανάπτυξης, του δικού μας μοντέλου, από τους πολίτες για τους πολίτες, με τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, προς όφελος του περιβάλλοντος, με έμφαση στον πολιτισμό, με έμφαση στον αθλητισμό, με το δημόσιο κεντρικό μοχλό, την περιφέρεια Αττικής αρρωγός αυτή την προσπάθεια, για την ανάσα των κατοίκων της Αττικής, για την ανάσα των νέων γενεών, για την αξιοπρέπεια του τόπου, για το σήμερα των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας. Οφείλει και θα γίνει το ελληνικό το σάλπισμα του αύριο. Με την Ελένη και τον Τάσο, με τον Χρήστο που μας έμαθε να πεισμώνουμε, να αγωνιζόμαστε και να νικάμε. Με τις συναγωνίστριες απολυμμένες καθαρίστρες του Υπουργείου Οικονομικών που είναι σήμερα εκεί πάνω μαζί μας. Σήμερα από εδώ σαλπίζουμε για το αύριο που θα χτίσουμε εμείς και δεν θα επιτρέψουν να μας το χτίσουν άλλοι. Σήμερα σαλπίζουμε μια πορεία νίκης για το Δήμο, για την Περιφέρεια, για την αυριανή κυβέρνηση. Θα νικήσουμε.